Κι αλλιώς η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Είναι γνωστό ότι σε τρεις εβδομάδες από σήμερα υπάρχει μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. Οι ευρωεκλογές και οι αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες έχουν πολύ καθοριστικό ρόλο για το πού θα οδηγηθεί η χώρα μας. Mm-hmm. Είναι μια ψήφος η οποία αφορά το αύριο της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που οι Έλληνες ψηφίζουν ύστερα από 4 χρόνια και είναι προφανές και αυτονόητο ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει και επομένως δεν μπορεί να αλλάξει και ο διάλογος που πρέπει να γίνει μπροστά σε αυτή την αναμέτρηση. Βάζετε δηλαδή πάνω, ένα λεπτό. Έτσι όπως θέλω να ολοκληρώσω, την απάντηση. Μισό λεπτό. Βάζετε πάνω από αυτό που έθεσε ο κύριος Κάμενος δηλαδή. Το εθνικό θέμα της εκλογής και την αντιπαράθεση των δύο μεγάλων κομμάτων και των υπολείπων φυσικά. Ο κύριος Καμένος είπε τη δική του σκέψη. Είναι ο άνθρωπος που 4 χρόνια συνέδραμε τον κύριο Τσίπρα στην κυβέρνηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα με την Τουρκία, παρακολουθούμε τα γεγονότα με αποφασιστικότητα, ψυχραιμία και εγρήγορση. Εάν υπάρχουν περαιτέρω δεδομένα, υπάρχουν διαδικασίες προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση του πολιτικού συστήματος και του ελληνικού λαού. Ναι, εντάξει, αν ενημερώσει ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση ότι υπάρχει μεγάλο θέμα. Συνεπώς, δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω, αλλά η κανονική πολιτική ζωή είναι εδώ και επαναλαμβάνω ότι το γεγονός ότι έχουμε σε 3 εβδομάδες εκλογές δεν μπορεί να αλλάξει. Να μου πείτε την εκτίμησή σας για ποιο λόγο.